ένα ωραίο εξώφυλλο με ένα δωράκι όξο και ο τίτλος του βιβλίου ήταν «Πνευματική θεραπεία». Μια ανθρώπινη δυνατότητα τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Εγώ είχα διαβάσει για την πνευματική θεραπεία σε ξένη γλώσσα, είπα στο διαβάσω και ελληνικά. Πήρα το βιβλίο, αλλά δεν είχα δει ποιος το έγραψε. Στο σπίτι μου όμως είδα ότι η συγγραφέας ήταν η Γενίδα. Ήταν η κυρία Μέρη Γερμανούλη, που τότε δεν γνώρισα. Μάλιστα είπα μέσα μου, Ελληνίδα συγγραφέας, τι θα ξέρει από πνευματική θεραπεία. Γιατί τότε αυτά στην Ελλάδα δεν ήσαν πολύ γνωστά. Όμως, από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου, αισθάνθηκα, όχι κατάλαβα, αισθάνθηκα, ότι η συγγραφέας όχι μόνο κατήχε το θέμα, αλλά είχε περάσει στο βιβλίο της. Τόση αγάπη για τον άνθρωπο, τόση ανάγκη να προσφέρει, που μου έδωσε όχι την ελπίδα, τη βεβαιότητα ότι τα σύννεφα μου, θα μπορούσα να φύγω. Την επομένη είχα τελειώσει το βιβλίο, τηλεφώνησα στην κυρία Γερμανούλη, την συνεχάρη βέβαια, και πολύ βιαστικά τη ζήτησα πολύ. Ανταποκρίθηκε άμεσα. Συναντηθήκαμε, συζητήσαμε, έγινα μέλος του ομίλου, γνώρισα το δάσκαλο, και πέρασα σε μαθητεία μαζί. Η μαθητεία είχε πολύ ωραίες στιγμές, αλλά και πολύ δύσκολες. Γιατί ο δάσκαλος, με πολύ αγάπη και σοφία, με περνούσε μέσα από όλα τα στοιχεία της προσωπικότητάς μου, που δεν τα είχα δει ή δεν είχα τελείσει να τα δω, και δεν τα είχα αξιολογήσει σωστά. Αυτό, όταν είσαι σε μια ηλικία μεγάλη και δημοτοποιούνται στις καταλήγες του αταφρία, φέρνει πολλές αντιστάσεις, γιατί λες, αν χρειάστηκα τόσο καιρό για να χτίσω μια προσωπικότητα, δεν έχω τον χρόνο, γιατί μπερδευόμαστε λίγο με την έννοια του χρόνου, δεν έχω τον χρόνο να γίνω κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα, δεν είδα και γνώρισα καλύτερα τον εαυτό.